Ένα έργο που αφορά τις αναπλάσεις περιοχών της Δημοτικής Ενότητας Φιλίππων προχωρά με την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καβάλας και της εργολαβικής εταιρείας στην Δημοτική Κοινότητα της Λιβύας. Σήμερα είμαστε στην κοινότητα της Λιβύας για να υπογράψουμε ένα έργο σημαντικό για τη Δημοτική Ενότητα, για τις κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας Φιλίππων, που αφορά αναπλάσεις σε διάφορα σημεία. Όταν ξεκινήσαμε την αρχή της διοίκησης και μάλλον και πριν ακόμη από την προεκλογική περίοδο, είχαμε πει ότι η Δημοτική Ενότητα Φιλίππων είναι Δήμος Καβάλας πλέον. Είμαστε ένας Δήμος, δεν υπάρχει η πόλη της Καβάλας και οι κοινότητες, είμαστε ένας Δήμος. Συνεπώς, οι απαιτήσεις οι οποίες υπάρχουν στην Καβάλα υπάρχει και στη Λιβύα, υπάρχει και στον Αμυγδαλεώνα, στο Ζυγό, στο Κρυονέρι, στο Βουνοχώρι, ακόμη και στο Κρανοχώρι, που είναι μια κοινότητα η οποία το χειμώνα έχει 4 κατοίκους. Το καλοκαίρι μπορεί να έχει περισσότερους. Αλλά όμως όλοι είμαστε στον ίδιο Δήμο και έχουμε τις ίδιες απαιτήσεις. Με βάση τα οικονομικά που έχει ο Δήμος, κινούμαστε ούτως ώστε να ικανοποιήσουμε με ένα μεγάλο μέρος αυτών των απαιτήσεων. Και γι' αυτό το λόγο έχει δοθεί βαρύτητα και στην καθαριότητα και στην κοπή των χόρτων, στους υδρονομείς, στην αντιμετώπιση της καθημερινότητας. Δεν τα κάνουμε όλα τέλεια. Υπάρχουν και πράγματα τα οποία δεν προλαβαίνουμε να τα κάνουμε ή ακόμη δεν υπάρχουν και τα χρήματα για να γίνουν. Όμως αυτά που έχουμε μοιράζονται δίκαια σε όλους τους δημότες του Δήμου Καβάλας. Πιστεύουμε ότι στην Δημοτική Κοινότητα της Λιβύας θα γίνει αυτό το έργο και θα αναβαθμιστεί η περιοχή γύρω από την πλατεία. Αυτά δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Ευχαριστώ τον κύριο Δήμαρχο και όλους τους φορείς οι οποίοι συμβάλλουν στην επηρέαση και στην εκπαιρέαση αυτού του έργου. Και πιστεύω ότι προχωράμε κανονικά μαζί σε οτιδήποτε χρειαστεί σε μια ομαλή και εκπαιρέαση αυτού του έργου. Εγώ επίσης ήθελα να ευχαριστήσω για την συνεργασία που γίνεται τώρα, για την υπογραφή του έργου και πιστεύω ότι θα γίνει ένα σωστό, γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν υπάρχει πλατεία στους Φιλίππους. Θα είναι ένα καλό έργο, θα μπορεί ο κόσμος να συγκεντρώνεται, να υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία δεν έχουμε αυτή τη στιγμή τίποτα. Είναι ένα καλό έργο, το επικροτώ. Και συγχαίρω τον κύριο Δήμαρχο για την προσπάθεια αυτή. Και εγώ από την πλευρά μου να ευχαριστήσω την διοίκηση για την υλοποίηση της συγκεκριμένης παρέμβασης. Είναι ένα έργο το οποίο ζητείται από την κοινότητα Ζυγού για πολλά χρόνια. Ήταν από τις πρώτες εισηγήσεις και του τωρινού τοπικού συμβουλίου αλλά και του προηγούμενου. Η πλατεία της κοινότητάς μου έχει μια ιδιαιτερότητα. Είναι μια πλατεία η οποία τα τελευταία χρόνια λόγω αδρανοποίησης των επαγγελματιών γύρω-γύρω δεν έχει κάποια ιδιαίτερη επισκεψιμότητα. Έτσι καθίσαμε, σχεδιάσαμε με μια συνεργάτητα της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου τη συγκεκριμένη πλατεία. Μιλάμε για ολική ανάπλαση και δημιουργία πεζοδρομίου.